Γεια σας. Πιστεύω ότι ένας γιατρός πρέπει να ενημερώνει τον κόσμο για μια σειρά από απλά ιατρικά θέματα, προβλήματα, έτσι ώστε πρώτον ο κόσμος να μην ανησυχεί άδικα και δεύτερον να ανησυχεί όταν πρέπει να ανησυχεί και να προσφεύγει στο γιατρό. Θα σας μιλήσω σήμερα για την οξεία σκολικοειδίτιδα. Η οξεία σκολικοειδίτης είναι μια οξεία κατάσταση, όπως το λέει και το όνομά της, η οποία φοβίζει πολύ, όμως αν γνωρίζουμε τα βασικά της συμπτώματα, τότε μπορούμε να προφυλαχθούμε. Τα συμπτώματα της οξείας σκολικοειδίτιδας είναι τρία. Το πρώτο είναι πόνος στην κοιλιά. Ο πόνος στην κοιλιά μπορεί να είναι δυνατός, μπορεί να μην είναι δυνατός, μπορεί να είναι διάχυτος σε ολόκληρη την κοιλιά ή να είναι εντοπισμένος δεξιά. Το δεύτερο σύμπτωμα της οξείας σκολικοειδίτιδας είναι η ναυτία και ο έμετος. Εάν υπάρχουν έμετοι, θα πρέπει να ανησυχούμε. Το τρίτο σύμπτωμα της οξείας σκολικοειδίτιδας είναι ο πυρετός. Ο πυρετός μπορεί να είναι χαμηλός, μπορεί να είναι υψηλός. Και ένα 37,5 είναι πυρετός, ο οποίος ενισχύει τις υποψίες για οξεία σκολικοειδίτιδα. Αν λοιπόν ένας άρρωστος έχει και τα τρία αυτά συμπτώματα, καλό είναι να προσφύγει στο γιατρό. Οι γιατροί γνωρίζουν πολύ καλά το πρόβλημα της οξείας σκολικοειδίτιδας, μπορούν με μια απλή ιατρική εξέταση με το χέρι τους στην κοιλιά του αρρώστου να βάλουν τη διάγνωση ή αν χρειαστεί μπορούν να καταφύγουν και σε μια εξέταση αίματος για τα λευκά, για τα πολυμορφοπύρινα κλπ, τα οποία θα φωτίσουν τη διάγνωση εάν χρειάζεται. Υπάρχει ένα ρητό, παλιό ρητό, ανάμεσα στους γιατρούς, το οποίο λέει ότι μία κοιλιά που πονεί μπορεί να γίνει ο τάφος του γιατρού. Το νόημα είναι φανερό. Γι' αυτό ακριβώς οι γιατροί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την οξεία σκολικοειδίτιδα, τη διάγνωσή της και τη θεραπεία της, η οποία εφόσον είναι σκολικοειδίτης οξεία, είναι πάντα χειρουργική. Γεια σας.